Κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας ο Κώστας Καραφώτης. Καλώς σας βρήκα. Γεια σου Κώστα μου, καλώς ήρθες. Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ σήμερα. Και δική μου πίστεψέ με. Αυτή την περίοδο λοιπόν Κώστα μου έχω την αίσθηση ότι είσαι στα καλύτερά σου. Εμφανίσεις στο Ρόδον, που πάνε πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη. Νέο άλμπουμ, είσαι όντως στα καλύτερά σου. Είναι μια από τις καλύτερες περιόδους στη ζωή μου και πιστεύω ότι μακάρι από εδώ και πέρα να έχω έτσι μόνο καλά και να ανεβαίνουμε όσο πάμε. Θα'ρθεις για να καταστρέψεις πόνο και υποκρισία. Μόνο θα μου επιστρέψεις. Δεν μπορώ να σε πιστέψω. Τα παιχνίδια σου να αντέξω. Δεν υπομονώ. Φτάνει ως εδώ. Αυτό το άλμπουμ που κρατώ στα χέρια μου είναι το τρίτο σου. Είναι το τρίτο με τίτλο Δεν υποχωρώ. Είναι ένα CD που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Μια δουλειά η οποία έγινε με πάρα πολύ αγάπη και από την πλευρά μου και από την πλευρά των συνθετών, στιχουργών, τα παιδιά στο στούντιο. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος για το αποτέλεσμα και πιστεύω να πάει πάρα πολύ καλά. Σε τι δεν υποχωρήσεις, Κώστα? Εγώ δεν υποχωρώ πουθενά. Όχι, υποχωρώ. Ουσιαστικά δεν υποχωρώ σε κάποια πράγματα στη ζωή μου. Τα οποία πιστεύω ακράδαντα και ειδικά όταν αδικούμε. Πρόσφατα απολύθηκες από το στρατό. Είναι αλήθεια ότι κινδύνευσες να χάσεις την ακοή σου από μία βολή? Να χάσω την ακοή μου όχι. Ότι έπαθα ένα οξύ ακουστικό τραύμα από μία βολή και όχι από την πρώτη, από την τρίτη. Θυμάμαι τέταρτη ήτανε. Ουσιαστικά τότε στην Άρτα. Το έπαθα με την κατάλληλη θεραπεία στο στρατιωτικό νοσοκομείο 401 εδώ της Αθήνας. Και πήγαν όλα καλά. Είμαι και καλύτερα από πριν βασικά, θέλω να σου πω. Μετά καλό αυτό. Σε καλό μου βγήκε. Μη ρωτάς για μένα σε τι κόλαση γυρνάω. Κώστα μου, είσαι έτοιμος να δούμε τις ερωτήσεις του κοινού? Ωραία. Τι θέλουν να μάθουν για σένα? Α, βεβαίως, είμαι πολύ περίεργος. Εκεί θα τις δούμε. Κώστα, πώς ένιωσες όταν άκουσες πρώτη φορά τραγούδι στο ραδιόφωνο? Ήταν στο αυτοκίνητό μου, όταν έπαιξε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το Λυπάμαι. Άνοιξα πάρα πολύ δυνατά τη μουσική και άρχισα να παίρνω τηλέφωνο τους πάντες. Την αδερφή μου, τους φίλους μου, όλους.